Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ψηφίζω Ελλάδα 2019, δύο εβδομάδες πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου, ανοίγουμε τη συζήτηση με τέσσερις υποψήφιους βουλευτές των Χανίων. Κοντά μας απόψε, στο στούντιο Χανίων της Κρήτη TV, η νυν και εκ νέου υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βάλια Μπαγιονάκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλώς σας βρήκα. Ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, κύριος Γιάννης Κασελάκης. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και στους τηλεθέατες. Η υποψήφια βουλευτής Χανίων του Κινάλα, Ευαγγελία Κουρουπάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουρουπάκη. Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπαδογιαννάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Και ο κύριος Μιλτιάδης Κλονιζάκης, υποψήφιος βουλευτής Χανίων με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα και σε εσάς. Και στους τηλεθεατές. Να αρχίσουμε με εσάς, κυρία Βαγιονάκη, και θα ήθελα να ρωτήσω, έχοντας το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν μία διαφορά της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, μάλλον Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο εφικτή είναι η μείωση της ψαλίδας και πόσο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανατρέψει αυτό το αρνητικό σε βάρος του κλίμα. Καταρχήν θέλω να πω ότι πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και στο παρελθόν έχουν τις προηγούμενες εκλογικές μάχες έχουν πέσει έξω. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι οι εκλογές, οι εθνικές, είναι πολύ διαφορετικές από τις ευρωεκλογές και το ερώτημα είναι ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα με βάση τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα ή δεν υπάρχουν, διότι και αυτό είναι ένα θέμα. Επομένως, το ερώτημα είναι πολύ διαφορετικό. Πιστεύουμε ότι στις βουλευτικές εκλογές ένας κόσμος, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις για ένα κυβερνών κόμμα, έκφρασε μία δυσαρέσκεια και την οποία εμείς έχουμε λάβει το μήνυμα, έδωσε κάποια μηνύματα, αλλά θεωρώ ότι σήμερα το διακύδευμα είναι πάρα πολύ διαφορετικό από το παρελθόν. Εάν δηλαδή θα συνεχιστεί η πολιτική την οποία τουλάχιστον από το τέλος του Αυγούστου 18 και μετά που έχουμε βγει από το μνημόνιο, δείξαμε σε ποια κατεύθυνση ακριβώς θέλουμε να κινηθούμε υπέρ των πιο αδύναμων και μεσαίων στρωμάτων. Και πιστεύω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή έχουμε τη δυνατότητα διότι να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα, διότι ξέρετε ότι αυτοί που δεν ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ότι κατευθύνθηκα τόσο πολύ προς τη Νέα Δημοκρατία, σχεδόν πολύ λίγο, κυρίως εστράφηκαν προς την αποχή και προς μικρότερα κόμματα. Επομένως, έχουμε πολλή δουλειά, η αλήθεια είναι, να κάνουμε, προκειμένου να φέρουμε πιο κοντά το πρόγραμμά μας στους πολίτες. Έχουμε όμως δείξει δείγματα γραφής, τα οποία σκοπεύουμε και να συνεχίσουμε, αφού, ξαναεπαναλαμβάνω, λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτά τα μηνύματα τα οποία ήρθαν στη διάρκεια των ευρωεκλογών. Κύριε Κασελάκη, κατεβαίνετε για πρώτη φορά ως υποψήφιος βουλευτής στα Χανιά. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς αποτιμάτε το κλίμα που διαμορφώνεται σήμερα. Καταρχήν, έχω κατεβεί με τη Δημοκρατική Συμμαχία στο παρελθόν. Με την κυρία Μπακογιάννη. Με την κυρία Μπακογιάννη. Άρα είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω στις εθνικές εκλογές. Μπορώ να σας πω ότι η αίσθηση που έχω αποκομίσει εγώ είναι ότι πλέον η κοινωνία έχει καταλάβει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει ένα κύκλο, ένα πολιτικό κύκλο και ανοίγεται αυτή τη στιγμή ένας καινούργιος πολιτικός κύκλος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ένας κύκλος ο οποίος θα μας καθεστήσει μία χώρα όπου θα υπάρχει η ανάπτυξη για να μπορούμε να είμαστε μία χώρα επίσης μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του οποίου είμαστε μέρος. Μάλιστα. Κυρία Κουρουπάκη, ακούσαμε την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής να μιλά για την επομένη των εκλογών και πώς μπορεί να διαμορφώσει ένα καθοριστικό ρόλο το ΚΙΝΑΛ στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού στη χώρα μας. Πράγματι, εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι ένας ισχυρός πόλος στο κίνημα αλλαγής που θα παίξει καθοριστικό ρόλο? Το κίνημα αλλαγής και ισχυρός πόλος μπορεί να αναδειχθεί.
Και με δεδομένο ότι από τις ευρωεκλογές, για να έχουμε και μία συνάφεια έτσι, με αυτό που ρωτήσατε πριν την κυρία Βαγιονάκη, από τις ευρωεκλογές η δύναμη που εμφανίστηκε ενισχυμένη είναι η δύναμη του κινήματος αλλαγής. Γιατί εμάς ο στόχος ήταν να βγούμε τρίτη, πήραμε την τρίτη θέση, ξεπεράσαμε, διώξαμε τη Χρυσή Αυγή από αυτή τη θέση, που ήταν πολύ σημαντικό. Και επίσης δεν ήταν αυτή τη φορά οι ευρωεκλογές με χαλαρή ψήφο, όπως συνήθως γίνεται. Οι ευρωεκλογές από τον ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ είχαν οριστεί να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που αμέσως μετά που δεν πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, μας πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Και από τη Νέα Δημοκρατία ήταν δημοψήφισμα. Ήταν πολύ ισχυρές εκλογές και η ψήφος ήταν συνειδητοποιημένη. Εμείς πήγαμε πολύ καλά. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε με αυτά τα εφόδια από τις ευρωεκλογές και πραγματικά το κίνημα αλλαγής θα αποτελέσει τον τρίτο ισχυρό πόλο ανάμεσα και απέναντι στην Νέα Δημοκρατία με τις συντηρητικές πολιτικές και στο ΣΥΡΙΖΑ με τον έντονο και άκρατο λαϊκισμό. Κύριε Κλονιζάκη, προέρχεστε από τον χώρο της κεντροαριστεράς. Θα θέλω να μας πείτε πώς προέκυψε ο γάμος με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι προέρχομαι από τον λεγόμενο πατριωτικό δημοκρατικό χώρο και συμμετείχα το 2012 στο εγχείρημα του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς. Το 2015, μετά τη μεταβολή αυτή στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και την μεταστροφή του όχι σε ναι, ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν να αποχωρήσουν καταθέτοντας σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο τη διαφωνία τους. Τα τελευταία χρόνια μπορεί κατά μία έννοια να υπήρχαν ενεργός πολιτικά, όμως επί της ουσίας πάντα παρέμεινα ενεργός πολίτης. Το 2019, σε ευρωεκλογές και μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, αποφάσισα να στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις το Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας κι εγώ ένα προσωπικό βήμα. Ένα προσωπικό βήμα προς τα εμπρός και μάλιστα με ένα κάλεσμα το οποίο έκανα σε ευρωεκλογές, κάλεσα και άλλους ανθρώπους που προέρχονται από αυτόν τον πολιτικό χώρο να κάνουν κι αυτοί αυτό το μεγάλο προσωπικό βήμα. Μου έγινε πρόταση από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα σας πω, δεν χρειάστηκε να το πολύ σκεφτώ. Μάλλον ήμουν ήδη έτοιμος από καιρό και το πήρα απόφαση και κατεβαίνω σε αυτές τις εκλογές ως συνεργαζόμενος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πιστεύετε ότι μπορεί να αρθρώσει σήμερα έναν διαφορετικό πολιτικό λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να ξεφύγει λίγο από το. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 100 χρόνια ιστορία. Ένα κόμμα το οποίο, αν και κάποιοι θεωρούν ότι ο λόγος του μπορεί να μην είναι σύγχρονος και να τον θέτουν ως αναχρονιστικό, είναι ένα κόμμα το οποίο με τη δουλειά και τα 100 χρόνια ιστορίας του είναι ικανό να θέσει βάσεις έτσι ώστε να δώσει μια άλλη όθεση, μια άλλη πολιτική και να δώσει την όθεση στην κοινωνία να κάνει το βήμα προς τα μπρος. Θεωρώ ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κάνει τα βήματα. Στα ψηφοδέλτια του συμμετέχουν άνθρωποι που προέρχονται από τον πολιτικό χώρο που προέρχομαι εγώ, και όχι μόνο τώρα σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών, αλλά και σε επίπεδο ευρωεκλογών και σε επίπεδο περιφερειακών και δημοτικών εκλογών. Έχει κάνει πολλά ανοίγματα στην κοινωνία και θεωρώ ότι αυτά τα ανοίγματα θα εισπράξει όφελος από αυτά τα ανοίγματα σε επικείμενες εκλογές. Κύριε Κασελάκη, ακούσαμε νωρίτερα την κυρία Βαγιονάκη να λέει ότι το διακύβευμα των εθνικών εκλογών είναι διαφορετικό από αυτό των ευρωεκλογών. Τι θεωρείτε εσείς ότι κρίνεται σε αυτές τις κρίσιμες ομολογουμένως εκλογές που γίνονται σε μια περίοδο που υπάρχει ένταση από την πλευρά της Τουρκίας με συνεχείς ενέργειες παραβίασης του διεθνούς δικαίου, σε μια περίοδο που η οικονομία της χώρας ναι μεν έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Τι διακυβεύεται κατά τη γνώμη σας? Γι' αυτό το λόγο περίμενα η κυρία Βαγιονάκη να είχε πει ότι τελικά το να είσαι και να έχει ξεκάθαρη γραμμή υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ό,τι καλύτερο έχει ένα κόμμα. Και απόδειξε στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία ότι ενδεχομένως είναι το κόμμα που σε επίπεδο ευρωπαϊκό έχει μια σταθερή πορεία από τη στιγμή της ύπαρξής της μέχρι σήμερα. Άρα αυτό είναι ένα συμπέρασμα και ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι εκείνο το κόμμα το οποίο κράτησε τόσο υψηλό ποσοστό. Είναι σημαντικό λοιπόν που για μια ακόμα φορά ο Έλληνας εμπιστεύεται την Ευρώπη. Είναι υπέρ της Ευρώπης. Θεωρώ ότι όσο αφορά τα προβλήματα με την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν ξεκάθαρη άποψη. Δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα και είμαστε σίγουροι
7 του Ιούλη που θα είμαστε κυβέρνηση, πολλά από αυτά τα προβλήματα που τώρα φαντάζουν άλυτα θα λυθούν. Κύριε Βαγιονάκη, είναι τα προγράμματα τα οικονομικά αυτά τα οποία θα κρίνουν οι πολίτες αυτές τις εκλογές, λέτε? Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα θέματα. Φυσικά τα οικονομικά είναι στο επίκεντρο, αλλά δεν θα είναι νομίζω μόνο αυτά. Είναι τα δικαιωματικά, είναι τα θέματα των εργασιακών σχέσεων, είναι όλα αυτά βέβαια τα οποία συνδέονται κάποια με την οικονομία, αλλά δεν είναι αυθύπαρκτα οικονομικά. Θα ήθελα να πω όμως το εξής, γιατί εδώ μιλάμε λες και είμαστε ξαφνικά προκύψαμε από παρθενογένεση. Εδώ κοντεύει ο θήτης να γίνει θύμα. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι μας οδήγησαν μετά από αρκετά χρόνια στα μνημόνια, θυμόμαστε τουλάχιστον μια 40 χρόνια, κυβέρνησαν μετά τη μεταπολίτευση, φτάσαμε στα μνημόνια, φτάσαμε στο σημείο το 25% του ΑΕΠ να έχει κατέβει. Φτάσαμε στο σημείο η ανεργία να φτάσει στο 28% και παραλάβαμε μία χώρα η οποία στην ουσία είχε φτάσει στο γκρεμό. Το Φλεβάρι του 2015 δεν είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Και αυτό είναι γνωστό. Ο κύριος Ταϊκούρας το γνωρίζει αυτό, το έχει αποδεχτεί. Γύρω στα 500 εκατομμύρια ήταν έλλειμμα. Καταφέραμε όμως μέσα από τις διαδικασίες οι οποίες από μια... Η αλήθεια είναι ένα συμβιβασμό του ενώ του 15 τον Αύγουστο για τον οποίο μίλησε και ο κ. Κλονιζάκης προηγούμενα να διαλέξουμε πού θα πάμε και πού θα βρεθούμε με ένα γενικότερο στραγγαλισμό η αλήθεια είναι οικονομικό. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτό το συμβιβασμό και να πάμε στο τρίτο μνημόνιο. Επομένως, λέω θήτες και θύμα και ξαναέρχομαι στο ζήτημα το οποίο είπαμε για το διακύδευμα των εκλογών, ότι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν αυτή την κατάσταση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σήμερα να ζητούν να ξαναγυρίσουμε στην ίδια κατάσταση, στην ουσία, στις ίδιες πολιτικές οι οποίες μας οδήγησαν εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι το 2010, μετά από αρκετά χρόνια που είχαν ανάπτυξη και ανάπτυξη, φτάσαμε σε ένα έλλειμμα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. 13% ήταν το έλλειμμα εκείνη την περίοδο. Και σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα οικονομικά να έχουν στη μεγάλη εικόνα να έχουν νοικοκυρευτεί και να έχουν αυτά τα στρώματα που είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα μέσα στην κρίση και είχαν φτάσει στο περιθώριο, να μπορούμε να τα προστατεύσουμε και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις στη συνέχεια για αυτούς που βρίσκονται στα αυτό που λέμε μεσαία στρώματα. Πολλά από αυτά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν την τελευταία περίοδο αγγίζουν πολύ σοβαρά και τη μεσαία τάξη, που μην ξεχνάμε ότι την περίοδο από μέχρι το 2014, 800.000 άνθρωποι έφυγαν από τη μεσαία τάξη και πέρασαν σε αυτό που λέμε, πέρασαν κάτω από το όριο της πτώχειας. Τώρα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς στην ίδια θέση και η αλήθεια είναι, παρότι έχει κατέβει το όριο της πτώχειας, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε ακόμα και αύξηση μικρή, σταθεροποίηση των μεσαίων στρωμάτων, μικρή αύξηση και νομίζω ότι υπάρχουν όλα τα περιθώρια από εδώ και ύστερα να προχωρήσουμε μπροστά. Μάλιστα. Κύριε Κουρουπάκη. Πάνω σε αυτά, κυρία Παπαδογιαννάκη, έχω να πω ότι πραγματικά υπάρχουν ευθύνες για το ότι η Ελλάδα έφτασε σε αυτή την κρίση. Και υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές και έχουν κυβερνήσει τη χώρα όντως και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά την περίοδο 4-9 που εκτροχιάστηκε το χρέος της χώρας και κυβερνούσε με την κυβέρνηση Καραμαλή, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας και όλοι οι βουλευτές δεν το στυλίτευσαν καθόλου αυτή την περίοδο, καθόλου δεν αναφέρθηκαν σε αυτή την πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο που τα νούμερα δείχνουν ότι πραγματικά δημιουργήθηκε η τεράστια οικονομική κρίση στη χώρα και υποσχέθηκε ότι θα... Και ανάγκασε την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και τον Γιώργο Παπανδρέου να μας πάει στο πρώτο μνημόνιο. Τα θυμόμαστε όλοι, στην ίδια χώρα ζούμε, γνωστοί είμαστε όλοι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην κυβέρνηση υποσχόμενος ότι θα καταργήσει το μνημόνιο. Δεν το έκανε. Άρα, πρώτη υποτίμηση της νοημοσύνης του ελληνικού λαού. Από εκεί και έπειτα αρχίζει μία άσκηση πολιτικής που είναι ολόιδια με τη μόνη δικαιολογία ότι εξαναγκάστηκε. Αυτό έγινε, κυρία Βαγιονάκη. Την ίδια πολιτική, η οποία ήταν πραγματικά αναγκαία, γιατί αλλιώς θα είχαμε καταρρεύσει ως χώρα. Το 2010, το 2011 που ήμουν βουλευτής, το δίλημα ήταν ή θα ψηφίσουμε το μνημόνιο ή θα καταρρεύσει η χώρα και θα πάμε σε πτώχευση και δεν θα είμαστε και στην Ευρώπη. Σήμερα μιλάμε, δεν έχουμε πτωχεύσει, είμαστε στην Ευρώπη και εμείς, ο πολιτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ, έχουμε βάλει πλάτη γι' αυτό και σηκώσαμε και κρατήσαμε τη χώρα. Κρατήσαμε τη χώρα όρθια. Επιτρέπετε μου να κάνω μια παρένθεση. Βεβαίως. Το να δαιμονοποιούμε το παρελθόν είναι λάθος, κυρία Βαγιονάκη. Στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία χρωστάμε πάρα πολλά. Ιδίως από το 1974 και μετά έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία αυτά τα δύο κόμματα. Σίγουρα έχουν κάνει και τα λάθη τους. Αλλά θα σας πω το εξής. Ήταν πολύ πιο σημαντικό το λάθος που έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας όταν ερχόμενος στην εξουσία το 2015 και ενώ υπάρχει σε όλη την Ευρωζώνη μία ανάπτυξη, ακολούθησε μία πολιτική, τη λεγόμενη πολιτική των πλεονασμάτων, και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι φτωχοποίησε περισσότερο. Είστε ενημερωμένος τι είχε αναλάβει και τι είχε δεσμευτεί για το 4,2%. Εγώ σας λέω ακριβώς αυτό το οποίο. Μήπως δεν γνωρίζετε ακριβώς τι είχε δεσμευτεί και τι κάναμε σε σχέση με τα πλεονάσματα. Νομίζω, κύριε Κασελάκη, ότι δεν είσαστε ενημερωμένος. Αυτό που έκανε, ξέρω τι έκανε, να είστε σίγουροι. Και όσο αφορά τη δημόσια περιουσία, από το 4,5 πλεονάσματα πήγαμε στο 0,7. Έχει φτωχοποιήσει πολύ περισσότερο τη μεσαία τάξη. 1,7. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή ο αριθμός των φτωχών στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερος και αν θέλετε σε μία καταμέτρηση όπως γνωρίζετε συνήθως ο φτωχός δεν δέχεται να θεωρηθεί φτωχός. Αυτά είναι θέματα της Ελστάτ, δεν είναι θέματα τα οποία εκτιμάω εγώ ή εκτιμάτε εσείς ή εκτιμάει η κυρία Κουρουπάκη. Το ζήτημα είναι ποιες πολιτικές μπορούν να αναστρέψουν αυτά τα νούμερα και θέλω να ρωτήσω. Δεν μπορεί να τα βγάλει σήμερα, εντάξει. Για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι δεν φτωχοποίησε. Ναι. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κλονιζάκη. Ακούσαμε τις θέσεις για το διακύβευμα των εκλογών και για το ποιο είναι το δίλημα στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, το ποιος θα είναι η κυβέρνηση, η κυρία Παπαδογιαννάκη, θεωρώ ότι δεν έχει και τόσο σημασία. Με την έννοια ότι τα μέτρα τα οποία θα πάρει η νέα κυβέρνηση έχουν ήδη ψηφιστεί, είναι δρομολογημένα. Το σύνολο των τριών κομμάτων που παρευρίσκονται εδώ πέρα έχουν ψηφίσει αυτά τα μέτρα και κυρίως διότι αυτά τα μέτρα στην ουσία είναι η βάση του Τρίτου Μνημονίου και των εφαρμοστικών νόμων οι οποίοι διέπονται από αυτά τα μνημόνια. Στη βάση αυτά τα νέα μέτρα που θα πάρει η νέα κυβέρνηση στην ουσία είναι επίσης στη βάση όλων αυτών των υποτιθέμενων μεταμνημονιακών δεσμεύσεων με τα πρωτογενή πλεονάσματα, με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, με ένα σωρό πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή, αν κάτσουμε και τα αναλύσουμε, θα θέλουμε πολλές ώρες και ίσως οι εκπομπές αυτή τη στιγμή να μην είναι αρκετοί για να μας δώσει το χρόνο να τα αναλύσουμε. Και το κύριο, στην ουσία, είναι οι δεσμεύσεις, οι οποίες στην ουσία προέρχονται από αυτό που λέμε ευρωπαϊκή πολιτική. Διότι σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε καταλάβει το εξής. Τα μνημόνια τι ήταν? Τα μνημόνια επί της ουσίας, οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις είναι μια πολύ ωραία λέξη. Πολύ ωραία, έβυχη. Οι μεταρρυθμίσεις λεγόμενες τι ήταν? Όλες οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, οι διρεκτίβες, οι οποίες όλα τα προηγούμενα χρόνια, για κάποιο λόγο, διότι υπήρχε ένα ισχυρό κίνημα από κάτω το οποίο αντιδρούσε, οι δεσμεύσεις αυτές οι οποίες η χώρα είναι υποχρεωμένη να τις πάρει ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτές στην ουσία αφορούν ποιους? Αφορούν εργασιακές σχέσεις, αφορούν την κοινή αγροτική πολιτική και ένα σωρό άλλα πράγματα. Άρα, το θέμα δεν είναι μόνο ποιος θα είναι η κυβέρνηση την επόμενη μέρα, αλλά και ποιος θα είναι παρόν, δυναμωμένος, έτσι ώστε να αποτελέσει το ανάγχωμα, το εμπόδιο σε όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία οι κύριοι εδώ πέρα και οι κυρίες οι οποίες συμμετέχουν από τα κόμματα, τα οποία εναλλάσσονται στην εξουσία, θα εφαρμόσουν την επόμενη μέρα.
Πόσο εφικτό το βλέπετε αυτό με δεδομένη την αλλαγή των συσχετισμών στην επόμενη Βουλή? Είδαμε δηλαδή με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών μία κυριαρχία των δύο μεγάλων κομμάτων. Μία κυριαρχία του δικοματισμού επί της ουσίας. Ουσιαστικά επανέρχεται, αυτό λένε και οι πολιτικοί αναλυτές και εκλογολόγοι. Ακριβώς. Λέτε για ένα δυνατό ανάχωμα. Ποιες δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το ανάχωμα? Θεωρώ ότι δυναμώνοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτές τις εκλογές, το οποίο στην ουσία έχει κάνει ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του άνοιγματος είναι η παρουσία μου εδώ πέρα ως εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος και υποψήφιος βουλευτής, έτσι ώστε αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα δυναμώνοντας να αποτελέσει το εμπόδιο. Αυτό, η δύναμη αυτή, η οποία δεν θα είναι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά όπως έχει αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι και την επόμενη μέρα δίπλα στον κόσμο της εργασίας. Αντίστοιχα, κύριε Κουρουπάκη, θεωρείτε και εσείς ότι το ΚΙΝΑΕ μπορεί να αποτελέσει μια δύναμη αναχώματος εκτός από τον τρίτο πόλο που μας προαναφέρατε? Πραγματικά, τη μορφή του αναχώματος εννοώ και εννοούμε στο ΚΙΝΑΕ, όταν λέμε ότι θα είμαστε απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, η οποία Νέα Δημοκρατία, κύριε Κασελάκη, αν θυμάστε, υποστήριξε στις τελευταίες ευρωεκλογές πριν δύο εβδομάδες, τρεις, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι ο εκπρόσωπός του στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία, και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κυβερνάει την Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες και έχει την κύρια ευθύνη για τις συντηρητικές πολιτικές που οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτή την κρίση. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Με την έννοια την εξής, ότι στην ουσία όλη αυτή η μεταστροφή στην Ευρώπη δεν είναι μόνο το Λαϊκό Κόμμα. Μα τώρα μόλις είπατε ότι από την Ευρώπη έρχονται. Ναι, λέμε το ίδιο πράγμα. Αλλά επί της ουσίας όμως και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα οποία κυριάρχησαν στην Ευρώπη, ειδικότερα μετά το 1996, στην ουσία αποδέχτηκαν ως μονόθρωπο στην οικονομική πολιτική τη λογική του νεοφιλελευθερισμού. Άρα οι ίδιες ευθύνες είναι και σε εσάς που εκπροσωπείτε τα σοσιαλιστικά κόμματα, και στο Λαϊκό Κόμμα επίσης, κύριε Κλονιζάκη, το οποίο εκπροσωπεί το Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα ξέφυγαν από τις αρχές και τις αξίες τους, που είναι διαφορετικές από αυτές του νεοφιλελευθερισμού, αλλά για άλλους λόγους ξέφυγαν, καταβαραθρώθηκαν δημοσκοπικά και σε ποσοστά στην κάλπη. Και το, S5 έχει διαλυθεί, και το δικό μας το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα. Θέλω να ακούσουμε για τα της Ευρώπης, κυρία Βαγιονάκη. Με την Πορτογαλία και την Ισπανία, όπου στράφηκαν προς πιο προοδευτικές κατευθύνσεις, όπου κάπου νομίζω ότι εκεί διασώθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στην ίδια την Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, γίνεται ένας ολόκληρος πόλεμος, δεν ξέρω αν το πούμε έτσι. Πάντως γίνονται μεγάλες διεργασίες και η αλήθεια είναι ότι τρομοκρατηθήκαμε πολύ στη διάρκεια των ευρωεκλογών για αυτό που ερχόταν από την άκρα δεξιά. Έτσι δεν είναι? Και πιστεύω ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ώστε να αναστραφεί το κλίμα στην Ευρώπη, προσπαθώντας να υπάρχει ένα μέτωπο ανάμεσα στην αριστερά, τους οικολόγους και την αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Αυτό Μάλιστα. δεν έγινε δυνατόν να φανεί. Να βάλουμε μια άνω τελεία, να αφήσουμε τα της Ευρώπης. Έχουν περάσει οι ευρωεκλογές εξάλλου. Θέλω να δούμε στις εθνικές εκλογές και στα τοπικά μας θέματα. Πρώτα όμως θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ψηφίζω Ελλάδα 2019. Συζητάμε με 4 υποψήφιους βουλευτές των Χανίων. Θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο που αφορά στα ζητήματα των ευρωεκλογών για τα οποία μιλήσατε και την αλλαγή των συσχετισμών, κύριε Βαγιονάκη. Να έρθουμε λίγο στα τοπικά, σε αυτά που ενδιαφέρουν σήμερα τους Χανιώτες. Εξάλλου την ψήφο των Χανιωτών ζητάτε σε αυτές τις δύο εβδομάδες προεκλογικού αγώνα που απομένουν και θα ήθελα να μας πείτε, ξεκινώντας από εσάς κυρία Βαγιονάκη, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θεωρείτε ότι πρέπει να τεθούν για την επόμενη περίοδο σε σχέση πάντα με τα Χανιά. Καταρχήν, επειδή λέγονται διάφορα, θέλω να πω ότι στην προηγούμενη περίοδο, παρότι ήμασταν σε, ξέρετε, δεν ήταν και πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία υπήρχαν, παρόλα αυτά, θεωρώ ότι κάναμε κάποιες προσπάθειες και σε επίπεδο υποδομών, όπως είναι το θέμα των βιολογικών. Ξεκίνησε η ιστορία με το βόρειο οδικό άξονα, έχει περάσει στη δεύτερη φάση. Ξέρω ότι υπάρχουν επεξεργασίες σε αυτή την
τη στιγμή και θεωρούμε ότι αν πάνε καλά τα πράγματα, το Σεπτέμβριο θα μπορούμε να περάσουμε και στην τρίτη φάση, τη διαγωνιστική. Λέω αυτά τα δύο, θέματα όσον αφορά τις υποδομές. Υπάρχουν φυσικά και άλλα. Έχουν μεγάλη σχέση επίσης στο θέμα της παιδείας και με τα σχολεία τα 8 που μπαίνουν στο νομό Χανίων, ένα του, που αφορά και την περιοχή τη δικιά σας που έχει το Κολυμπάρι που προχωράει, είναι στο ΕΣΠΑ, αλλά και το, δημόσιο ΙΕΚ το οποίο υπάρχει στον Αποκόρονα. Όπως και πολλά άλλα θέματα που αφορούν την, παιδεία, όμως υπάρχουν αρκετά που αφορούν το θέμα του νοσοκομείου Χανίων και γενικά τα θέματα της υγείας, τα οποία έγιναν πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Βρήκαμε ένα νοσοκομείο σε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν, όπως και όλη η υγεία, ήταν σε μια άσχημη κατάσταση. Σήμερα έχουμε προχωρήσει στην ίδρυση καινούριων κλινικών, όπως έχουμε δημιουργήσει και τις τόμοι, δύο τόμοι στα Χανιά. Γενικά έχουμε βάλει αρκετούς, όχι όσους έπρεπε, επιστήμονες, γιατρούς στο χώρο της, υγείας. Μας αλλά έχει γίνει μια μεγάλη. Λοιπόν, το λέω αυτό. Ρωτώ ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια. Τρόπο, με τον ίδιο τρόπο, γι' αυτό το λέω προηγούμενα, θεωρώ ότι και την επόμενη τετραετία, δεδομένου ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής και μέσα σε αυτή εντάσσονται όλα τα υπόλοιπα, το θέμα για την, και για την περιοχή μας είναι το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης του, νομού Χανίων, διότι ο νομός Χανίων είναι ένας νομός ο οποίος έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Νομίζω ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας ο οποίος πρέπει να, στον οποίο πρέπει να, δοθεί βάρος. Πρέπει να πιστούν, υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με το ότι πρέπει να κάνουμε δουλειά σοβαρή και με τους αγρότες σε ό,τι αφορά το θέμα της, να συμφωνήσουν στο ότι πρέπει να πάνε σε πιο συλλογικές διαδικασίες. Ώστε, γιατί πολλά ενώ υπάρχει ποιότητα, η μικρή παραγωγή δεν βοηθάει στο να υπάρχει, να μπορούν αυτά τα προϊόντα μας να μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και εμπορεύσιμα. Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα είναι, νομίζω εγώ το συγκριτικό, έχει σχέση με τα θέματα του περιβάλλοντος, τα οποία για το νομό μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει ο φορέας διαχείρισης, ενιαίος φορέας διαχείρισης τώρα για όλες τις περιοχές Natura. Τα Χανιά είναι ο νομός με τη μεγαλύτερη, σε μεγαλύτερο ποσοστό Natura και αυτό το φυσικό περιβάλλον είναι δικό μας, επειδή πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για την ανάδειξη και του εναλλακτικού τουρισμού, διότι είναι σαφές ότι σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη τουριστική αγορά, αυτό στο οποίο πρέπει να ρίξουμε βάρος δεν είναι τόσο ο μαζικός τουρισμός, δεν έχουμε κάτι με το μαζικό τουρισμό τόσο πολύ, αλλά βασικά νομίζω ότι το βάρος από μια τέτοια κυβέρνηση πρέπει να υποστηριχθεί το φυσικό περιβάλλον. Στη σύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, αλλά και με τα ποιητικές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούν να διασυνδέσουν και να κάνουν πιο εμπορεύσιμα τα προϊόντα του τόπου μας. Μάλιστα. Κύριε Κασελάκη. Οπωσδήποτε. Συγγνώμη, δεν είπα για το. Προφανώς προχωράμε και τα θέματα των υπόλοιπων υποδομών. Συγγνώμη, ένα λεπτό, κύριε Κασελάκη. Των υπόλοιπων των υποδομών. Αναφέρομαι στο βόρειο οδικό άξονα. Αλλά αναφέρομαι ότι στα Χανιά, σε αυτή την περίοδο, ήρθαν πάνω από 200 εκατομμύρια. Και τα οποία πήγανε είτε μέσω του φιλόδημου, και αν ρωτήσετε οποιοδήποτε. Δεν αναφέρεστε στα ποσά που εγκρίθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών. Όχι, δεν αναφέρουμε. Φυσικά, γιατί θα αναφερθώ συνολικά σε αυτά τα ποσά, αλλά αναφέρουμε στο φιλόδημο 1 και φιλόδημο 2, όπου αν ρωτήσετε οποιονδήποτε εκπρόσωπο της αυτοδιοίκησης, θα σας πούνε ότι αυτά τα τόσα χρήματα δεν έχουν πέσει ποτέ στο παρελθόν. Και μάλιστα είναι σημαντικό ότι πέσανε σε περίοδο κρίσης και εκφράζουν και την αντίληψή μας για το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης. Και μάλιστα θα αναφερθώ και συνολικά στα 150. Μα πρέπει σημασία. Διότι
θα το στρογγυλοποιήσω 150 περίπου εκατομμύρια για το θέμα των καταστροφών και το λέω αυτό όχι για άλλο λόγο, γιατί ήταν υποχρέωσή μας, αλλά είναι και μια ευκαιρία για τα Χανιά να αποκτήσουν και οδικό δίκτυο και να κάνουν τα πράγματα και έτσι όπως πρέπει υποδομές. Να κάνουν. Μάλιστα. Μέλλον. Κύριε Κασελάκη. Ο βόρειος οδικός άξονας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει αύριο το πρωί. Δεν γίνεται να θρυνούμε. Έπρεπε να έχει γίνει προχθές. Έπρεπε να έχει γίνει. Άρα, και θα πρέπει να το γνωρίζετε, είναι άμεση προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι σημαντικό πράγμα. Δεύτερο, δεν μπορούμε να μην έχουμε μία διασύνδεση μεταξύ αεροδρομίου και τη Ειδική Οδού για το ρεύμα. Γιατί... ας μας δείξουν ποια θα είναι η χάραξη, όχι να διαφωνούν. Ναι, υπάρχει μια διαφωνία σε αυτό. Γιατί δεν ξέρω γιατί εσείς, αν τη σχεδιάσατε, ενδεχομένως να διαφωνείτε εσείς στη χάραξη. Έχει παρουσιαστεί η χάραξη από τον κύριο Σπίρτζη, καταρχήν. Λοιπόν, αν διαφωνείτε, πείτε μας το. Ενδεχομένως να διαφωνείτε. Όχι, και δεν είναι δηλαδή, κακό πράγμα να διαφωνείτε. Εμείς στις ΕΡΑΙΣ έχουμε καταθέσει και ερώτηση για το θέμα αυτό και επίσης έχουμε ζητήσει με ομιλία μας στη Βουλή να συνδεθεί με το βόρειο οδικό άξονα. Δεν έχουμε δει να έχετε κάνει όμως τίποτα. Τρίτο, δεν μπορεί να μην λυθεί το χωροταξικό. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο επενδυτής μια ζώνη τι είναι, πώς και τι θα γίνει. Απαράδεκτο να είμαστε μια τουριστική περιοχή και να μην γνωρίζει ο επενδυτής πώς και γιατί. Θεωρώ λοιπόν ότι όλο το διαδικαστικό κομμάτι, και αυτό είναι ένα μέρος που θα λυθεί με τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να μπορεί ο επενδυτής να αποφασίσει. Ένα σημαντικό θέμα για τα Χανιά είναι, αν θέλετε, η αισθητική και η οπτική αναβάθμιση όσον αφορά τον τουρισμό. Εδώ είναι που θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους επαγγελματίες για να μπορούμε να παρέχουμε ένα προϊόν το οποίο θα είναι και ανταγωνιστικό και ποιοτικό. Όσο αφορά την αγροτική παραγωγή, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλες οι υποδομές πήγαν στράφη αυτόν τον καιρό. Ενδεχομένως η κυρία Βαγιονάκη να μας μίλησε για χρήματα, αλλά θέλετε να σας πω, τις μετακαταστροφικές συνέπειες των πλημμυρών δεν τις γνωρίζει. Και η επίσημη πολιτεία δεν τις γνωρίζει ακόμα. Άρα δεν γνωρίζουμε και το μέγεθος των χρημάτων που χρειάζονται. Γιατί αν θα σας έλεγα, κυρία Βαγιονάκη, για πείτε μας για τη γέφυρα του Κερίτη, πόσα χρειάζονται ώστε να αποκατασταθεί μια ασφαλή πρόσβαση. Αν εννοείται την παλιά γέφυρα, κύριε Κασελάκη. Και την παλιά και την καινούργια. Εμείς θέλω να σας πω ότι πρώτον... Καλώς, θα μας τα πείτε μετά, έτσι. Μη μας λέτε, δεν μπορούμε να μην αναπτύξουμε τις διάφορες φιλικές μορφές ενέργειας. Δεν εννοείται να είναι ένα νησί το οποίο συχνά πυκνά έχουμε διακοπές όσο αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μπορούν να αντέξει και δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι είμαστε ένα νησί το οποίο εστιάζεται περισσότερο στην παραγωγή του τουριστικού προϊόντος και να έχουμε δρόμους οι οποίοι δεν έχουν φωτισμό, να έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δρόμους οι οποίοι να μην είναι φωτισμένοι. Και ένα από τα πιο βασικά που θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να είναι και η κάθετη σύνδεση του ΒΟΑΚ με την ενδοχώρα, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στον επενδυτή να εισέλθει και στην ενδοχώρα για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Όσο δε αφορά το αγροτικό και το τροφικό κομμάτι, θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη άποψη ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει. Θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στον καλλιεργητή να μπορεί να επενδύσει, γιατί και ο καλλιεργητής είναι επενδυτής. Σε αυτά τα κομμάτια ο ΣΥΡΙΖΑ υστέρησε τεράστια, ειλικρινά, και πιστέψτε με. Υστέρησε στον ίδιο βαθμό που υστερεί όταν κάνει κάποιος αίτηση για να πάρει τη σύνταξή του και ενδεχομένως περνάνε 3 χρόνια και δεν γνωρίζει πότε θα την πάρει και αν θα την πάρει. Μάλιστα. Κυρία Κουρουπάκη. Εγώ, κυρία Παπαδογιαννάκη, αντιλαμβάνομαι ότι 7 χρόνια μετά που λείπω από το πολιτικό γίγνεσθε του νομού, πριν από 7 χρόνια ήμουν βουλευτής, το ζητούμενο και τα ζητούμενα και τα προβλήματα παραμένουν ίδια. Αυτό είναι θλιβερό, πραγματικά θλιβερό. Έχουμε ΒΟΑΚ, όποιος περνάει από τα Χανιά μας λέει για το ΒΟΑΚ. Τι ακριβώς έχει γίνει, ούτε και τώρα κατάλαβα από αυτά που είπε η κυρία Βαγιονάκη. Δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει. Τον κύριο Σπίρτζη, που τον έχω και φίλο μου, χρόνια είμαστε μαζί στην πολιτική νεολαία του ΠΑΣΟΚ. Ήρθε και έκανε κάποια ανακοίνωση.
Όχι, δεν είναι ανακοίνωση. Έχουμε μπει στη δεύτερη φάση και οδεύουμε για την τρίτη. Δεν είναι, στα δεν χαρτιά. Είναι ανακοίνωση. Στα χαρτιά. Όχι, δεν είναι. Έγινε υπάρχουν κάτι. Και έξι εταιρείες, σοβαρές εταιρείες, ναι, οι οποίες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον. Ναι. Πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες που αφορούν τα περιβαλλοντικά. Μακέτες, υπάρχει μακέτες, χάραξη μα ήδη. Μα τόσα χρόνια, και... κυρία Βαγιονάκη, 4 χρόνια είσαστε. 4 χρόνια. Αλλά εσείς είσαστε 44, εγώ 15 δηλαδή. Μάρτον. Προσωπικά. Μάρτον. Εγώ 15 τουλάχιστον μήνες. Με εμάς ξεκίνησε ο άνθρωπο. 15 μήνες ήμουν βουλευτής. Εσείς είσαστε 4 χρόνια. Και είσαστε και 4 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και 2 υπουργοί. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το τραγικό δυστύχημα που έγινε προχτές στην παραλιακή οφείλεται πάλι και αυτό στην κακή σήμανση των δρόμων, φωτοδότηση. Πεζή ήταν η κοπέλα 18χρονη που έχασε τη ζωή της. Πεζή. Μιλάτε για την παλιά Εθνική, ναι, Οδό. Στην παλιά Εθνική Οδό. Τα αυτό. Περισσότερα δυστυχήματα γίνονται δυστυχώς. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Έρχονται οι άνθρωποι για διακοπές και χάνουν τη ζωή τους. Και το βλέπετε κάθε φορά που περνάμε στον Κουρνά, στον Καβρό, περνάνε πεζή. Απίστευτο. Εν πάση περιπτώσει, το νοσοκομείο 10 μέρες είναι χωρίς κλιματισμό, κύριε Βαγιονάκη, τώρα που μιλάμε. Το ξέρετε? Ξέρω. Ποιος φταίει γι' αυτό? Εντάξει, δεν φταίει τώρα και η διοίκηση. Δεν φταίει η διοίκηση. Η εταιρεία δεν έκανε συντήρηση, εντάξει. Η διοίκηση φταίει, κύριε Βαγιονάκη. Εντάξει. Και πρέπει να αποδίδουμε τις ευθύνες σε αυτούς που ανήκουν. Δεν φταίει η διακυβέρνηση της χώρας και του νομού 40 χρόνια πριν. 10 μέρες τώρα δεν έχουν κλιματισμό. Τα τόμοι είναι υποστελεχωμένα. Το ξέρετε κι αυτό. Δεν βρίσκαμε γιατρούς να πάνε και ακόμη δεν έχει αντιληφθεί ο μέσος Έλληνας πολίτης ότι στα τόμοι θα γίνεται η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Κύριε Κασελάκη, που είσαστε και συνάδελφος. Η πρωτοβάθμια για κάποιο λόγο στην Ελλάδα στο νοσοκομείο. Πυρετό έχεις, βήχα έχεις στο νοσοκομείο. Εντάξει. Αυτό είναι ένα εύκολο και πάλι θέμα που δεν λύνεται. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι προτεραιότητες και για τα Χανιά, όπως και για όλη την Ελλάδα, από το κίνημα αλλαγής, θα είναι οι δεσμεύσεις μας που έχουμε στο πρόγραμμα Ελλάδα. Που είναι για μείωση της φορολογίας, που είναι πολύ σημαντικό, να μειωθεί ο ΦΠΑ, να μειωθεί η υπερφορολόγηση στις επιχειρήσεις, να δοθούν κίνητρα στους νέους επιχειρηματίες, να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ, να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης, όλοι αυτοί οι φόροι. Που αφού, κυρία Βαγιονάκη, έχουμε βγει από το μνημόνιο, προφανώς θα είναι και εφικτό. Ή τα έχουμε αυτά και είναι συμπαρομαρτούντα του μνημονίου και των δεσμεύσεων και της επιτροπίας της πολύ ισχυρής που συνεχίζουμε να έχουμε ως χώρα, ή αν δεν τα έχουμε. Να απαντήσω. Θέλει, κυρία Βαγιονάκη, να απαντήσει πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Κλονιζάκη. Καταρχήν, ήθελα να πω ότι σε σχέση με την ενέργεια που πράγματι είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να σημειώσουμε απλώς τη διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο, που είναι πολύ σημαντικό, δίνει τη δυνατότητα να μετατραπεί η Κρήτη σε πράσινο νησί. Και επίσης τις ενεργειακές κοινότητες που συνδέεται με αυτό το θέμα και δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες συλλογικότητες να συμμετέχουν σε αυτό το ενεργειακό, εγώ νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά. Τώρα, ήθελα να πω, κυρία Κουρουπάκη, το εξής θέμα. Μακάρι να είχαμε στη τσέπη και μακάρι να ήμασταν σε μια περίοδο όπου δένανε τους σκύλους με τα λουκάνικα. Που γινότανε αρκετή, που υπήρχε αρκετή περίοδο πριν έρθουν τα μνημόνια. Υπήρχαν τέτοιες δυνατότητες. Όμως σήμερα εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε τα μεν οικονομικά της χώρας να μπορούμε να τα κρατήσουμε ώστε να μην ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν, να έχει δηλαδή μια οικονομική σταθερότητα και σήμερα αυτή υπάρχει, και από την άλλη μεριά να γίνουν και συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό, στοχευμένες φοροελαφρύσεις. Γι' αυτό μιλάμε και για μείωση, για να μην υπάρχει, ας πούμε, φόρος αλληλεγγύης και αυτός που είναι κάτω από 20.000 και για σταδιακή άνοδο από κυβή και λοιπά. Όμως, κύριε Βαγιονάκη. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι πρέπει, το ουσιαστικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα μείγμα πολιτικής τέτοιο ώστε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στα οικονομικά, τα διαθέσιμα οικονομικά τα οποία έχει αυτή τη στιγμή η χώρα, και ευτυχώς είναι αρκετά, το μαξιλάρι είναι πάνω από 30 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, και σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, ναι,
υπάρχει υπερφορολόγηση. Αλλά να σκεφτείτε ότι το 83% περίπου είναι από την εποχή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και το 17, εντάξει, είναι από την εποχή τη δικιά μας. Και λέω, ναι, ήταν μια σταγόνα η οποία πραγματικά ξεχύλισε το ποτήρι. Έχουμε όμως συγκεκριμένα και ήδη ξεκινήσαμε με τη μείωση του ΦΠΑ. Ναι, κλείστε την παρένθεση όμως για να σταθούμε λίγο στα τοπικά, κυρία Βαγιονάκη. Μην επιστρέφουμε στα οικονομικά. Τι να κάνουμε. Εντάξει όμως, δεν μιλήσαμε όμως για αυτό το θέμα. Επειδή στα Χανιά κατεβαίνετε και οι τέσσερις υποψήφοι και ο κόσμος περιμένει να ακούσει μια διαφορετική πρόταση, γιατί με βάση αυτή θα σας κρίνει. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Κλονιζάκη να μας πείτε ποιες ακριβώς. Περιμένει με υπομονή. Κοιτάξτε, άκουσα εδώ με ιδιαίτερη προσοχή τους φίλους σήμερα εδώ πέρα και να μιλάνε για ανάπτυξη, να μιλάνε για επενδύσεις κλπ. Πρέπει να στοχεύσουμε κάπου. Ανάπτυξη. Τι είδους ανάπτυξη. Έχουμε ακούσει τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας κυρίως για βιώσιμη ανάπτυξη, για επιστροφή στην ανάπτυξη. Το θέμα είναι ποιος αφορά αυτή η ανάπτυξη. Είναι βασικό ερώτημα. Επίσης, ακούσαμε για επενδύσεις. Τι σημαίνει επένδυση. Επένδυση είναι η κατασκευή ξενοδοχείων εις βάρος του περιβάλλοντος κλπ. Κλπ. Με χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν και το 90%. Αυτό δεν είναι επένδυση, αυτό είναι χρηματοδότηση. Και ειδικότερα σε μια περιοχή εδώ πέρα που έχει ως βασικά εργαλεία τον τουρισμό, τα αγροτικά κλπ. Κλπ. Το να μιλάμε για επενδύσεις τουριστικές, όπου στην ουσία υπάρχει μια μελέτη του Συλλόγου Ξενοδόχων ότι το προηγούμενο διάστημα, πέρσι ειδικότερα, ο τζίρος, το κέρδος ήταν γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και ο κόσμος που εργάστηκε εκεί πέρα, στην ουσία, εισέπραξε 150 εκατομμύρια. Άρα, προς ποια κατεύθυνση, ας πούμε, είναι αυτές οι επενδύσεις, στον τουρισμό, στο ένα, στο άλλο κλπ. Κλπ. Μια και πιάσα τον τουρισμό. Έχουμε ένα προϊόν τουριστικό. Έχουμε μια περιοχή μας στο νομός Χανίων, μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και με ένα πράγμα το οποίο μπορεί στην ουσία να δώσει μια όθηση κλπ. Και σε άλλες μορφές κλπ. Έχουμε κάτι να συζητήσουμε, έχουμε δώσει κατευθύνσεις ή μιλάμε με ευχολόγια όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί στην ουσία η κατεύθυνση, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μονόμπατη. Μεγάλα, τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία, αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα πίσω. Και κυρίως αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην ουσία αυτοαπασχολούμενοι, άνθρωποι που έχουν μικρές δραστηριότητες στον τουριστικό τομέα κλπ. Κλπ. Για αυτούς τι έχουμε κάνει. Τους έχουμε αυξήσει τη φορολογία, τους έχουμε βάλει τέλος επιδεύματος, τους έχουμε βάλει και έμφυα, τους έχουμε βάλει το ένα, τους έχουμε βάλει το άλλο. Που τους οδηγούμε σταδιακά πού, στο κλείσιμο. Στην εγκατάλειψη των όποιων υπηρεσιών αυτοί μπορούν να παρέχουν. Άρα τους πετάμε έξω σταδιακά, αφήνοντας ένα πλαίσιο στις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ πέρα και επενδύουν σε εισαγωγικά, σε τετράστερα και πεντάστερα. Πάμε στα αγροτικά. Τι έχει γίνει στα αγροτικά. Υπάρχουν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα. Όχι. Έχουν γίνει πολιτικές στην ουσία έτσι ώστε να μειώσουμε το κόστος της αγροτικής και της συνοικοτροφικής παραγωγής. Όχι. Άρα, όταν ο οδηγός των υπολείπων κομμάτων είναι η κοινή αγροτική πολιτική που έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις, πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπου σταδιακά δίνει εξωθεί τον μικρό αγρότη και κτηνοτρόφο που όλα αυτά τα χρόνια στήριζε με τον τρόπο την ελληνική οικονομία, τον οδηγεί στην έξοδο και τη συγκέντρωση όλων αυτού του αγροτικού και του κτηνοτροφικού κεφαλαίου σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, συγκεκριμένες εταιρείες, να το πούμε έτσι, σχήματα κλπ. Κλπ. Τι κάνουμε. Τον έχουμε δει αυτόν τον άνθρωπο. Όχι. Γιατί η κατεύθυνσή μας είναι συγκεκριμένη. Να πάμε, ας πούμε, στο κομμάτι των υποδομών. Αντισεισμική θωράκιση υπάρχει. Αντιπλημμυρική προστασία υπάρχει. Το είδαμε. Το προηγούμενο διάστημα. Ξαφνικά ο νομός Χανίων κατέρευσε. Γιατί. Τα προηγούμενα χρόνια τι κάναμε. Ποιες ήταν οι κατευθύνσεις. Υπάρχει, ας πούμε, αντιπυρική. Τώρα μπαίνουμε σε μια περίοδο καλοκαιριού που είναι έντονο το φαινόμενο των πυρκαγιών. Υπάρχει αντιπυρική προστασία. Αυτά μπορεί να φαίνονται έξω, όμως στην ουσία είναι μέσα. Γιατί αν καταστραφούν, ας πούμε, πιάσει φωτιά και καταστραφούν εκτάσεις, πού μετακυλείται το κόστος. Στους ανθρώπους εργασίας, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους κλπ. Κλπ, κλπ, κλπ. Να πάμε στο επίπεδο, ακούσα για το ΒΟΑΚ. ΒΟΑΚ, ναι, να γίνει ο ΒΟΑΚ. Αλλά πώς.
με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με συμβάσεις παραχώρησης, με, πώς το λένε, με διόδια. Αυτό είναι το όραμά μας. Ένας αυτοκινητόδρομος που τα πληρώνουμε και στην ουσία να αυξάνουμε το κόστος σε μια σειρά από πράγματα, όχι μόνο στην απλή μετακίνηση ενός πολίτη από μια πόλη σε μια άλλη, των προϊόντων, το ένα, το άλλο, ενώ θεωρητικά πρέπει να κάνουμε πολιτικές μείωσης του κόστους παραγωγής, προϊόντων κλπ. Να ιεραρχίσετε. Να πάμε στα σχολεία, τα σχολεία που έχω την τύχη να είμαι πρόεδρος ενός σχολείου, που παλεύω ως πρόεδρος αυτού του σχολείου για ζητήματα που θα πρέπει να είχαν λυθεί από την κεντρική πολιτική διοίκηση, ας πούμε από το Δήμο. Για απλά πράγματα μιλάμε. Όχι κάτι εξειζητημένο. Να μιλάμε ύστερα για το τι κάνουν τα παιδιά το καλοκαίρι. Υπάρχουν προγράμματα απασχόλησης των παιδιών. Άρα είναι ένα κόστος το οποίο στην ουσία το ποιος το επιβαρύνεται, η οικογένεια. Το μέσο κόστος για ένα παιδί για τις δραστηριότητες π.χ. του καλοκαιριού πόσο είναι? Είναι 55 με 60 ευρώ το παιδί την εβδομάδα. Τα αντέχει αυτά μια οικογένεια, ελληνική οικογένεια, σε ένα περιβάλλον όπου έχουν πέσει οι μισθοί όλα αυτά τα χρόνια, όπου ενδεχομένως να δουλεύει ο ένας από τους δύο γονείς? Όχι. Άρα είναι συνολικές πολιτικές. Μία-μία-μία, αλλά συνολικές πολιτικές, και αυτές δυστυχώς, όπως βλέπω, μπαίνουν από τα κόμματα κυρίως της διακυβέρνησης ως ευχολόγια. Μάλιστα. Ακούσαμε λίγο πολύ τις προτεραιότητες που θέτετε. Θέλω να μας πείτε λίγο και πώς οραματίζεστε τα Χανιά και ποια είναι τα έργα που κατά τη γνώμη σας πρέπει να ιεραρχηθούν, τα βασικά, γιατί λίγο πολύ συμφωνείτε στις υποδομές, στο οδικό δίκτυο. Θα πάμε όμως σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Ψηφίζω Ελλάδα 2019. Συζητούσαμε για τις προτεραιότητες που θέτουν οι τέσσερις υποψήφοι βουλευτές των Χανίων, που βρίσκονται απόψε στη συντροφιά μας, για την επόμενη τετραετία. Και θέλω να ξεκινήσω με εσάς αυτή τη φορά, κυρία Κουρουπάκη, να μας περιγράψετε λίγο πώς οραματίζετε τα Χανιά για τα επόμενα χρόνια. Ακούσαμε να μας λέτε για την έλλειψη υποδομές. Είναι γνωστό σε όλους τους κριτικούς αυτό και το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, για το κακό οδικό δίκτυο και για το γεγονός ότι ομολογουμένως μεγάλα έργα δεν έχουμε δει στα Χανιά τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να μου πείτε τα τρία έργα που θα ιεραρχούσατε ως τα σημαντικότερα και ως αυτά που θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα για να δούμε μια διαφορετική ανάπτυξη στα Χανιά. Κυρία Παπαδογιαννάκη, και όταν ήμουν βουλευτής, αλλά και τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι τα Χανιά, το πολιτικό προσωπικό των Χανίων που εκλέγει ο κόσμος, τα έχουν αφήσει στην φύση, στην ιστορία και στην παράδοση. Έχουμε επαναπαυθεί και δεν χρειάζεται καμία ανθρώπινη και πολιτική παρέμβαση. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ευλογημένος τόπος από μόνος του. Όταν την πρώτη φορά ήρθα στα Χανιά, πραγματικά αισθάνθηκα τυχερή. Είπα ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Βλέπω κάποιες υποτυπώδεις υποδομές τις είχαν, ότι θα γίνουν. Κάτι γίνεται, κάτι που δεν καταλαβαίνω, δεν έχω καταλάβει ακόμη, και όλα μπλοκάρουν. Ίσως είναι αυτό που είπε και η κυρία Βαγιονάκη. Γιατί λέει, τέσσερα χρόνια και λεφτά είχαμε και έχουμε έργα. Έργα σε μακέτες. Έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο πάει να παλιώσει. Το βλέπεις τώρα κάτω, τα πατώματα δεν είναι νοσοκομείο καθαρό. Δεν έχει κλιματιστικό. Βγαίνεις από το αεροδρόμιο, ο δρόμος δεν είναι, βλέπεις μια κατάσταση η οποία λες, είναι αυτό το πράγμα τώρα. Θα μπορούσαμε να είμαστε η Ριβιέρα, να έχουμε τόσο ωραία, έχουμε τόσο όμορφη φύση, έχουμε τόσο συνδυασμό. Σε μία ώρα βρίσκεσαι από τη θάλασσα στα Λευκά Όρη. Ακούγονται λίγο γενικόλογα όμως αυτά, κυρία Κουρουπάκη. Επειδή είναι να μας ιεραρχίσετε λίγο τα έργα που πρέπει να προχωρήσουν. Έχω ένα όραμα. Η παλιά Εθνική Οδός να γίνει πεζόδρομος. Να έχουμε να πηγαίνουμε από την Πάνω και οι τουρίστες να περπατάνε ελεύθερα και άνετα και χαλαρά και ωραία. Είναι ένα όραμα. Θεωρείτε ότι αρκεί ο βόρειος οδικός άξονας? Προφανώς. Μας λέτε να καταργήσουμε τον υφιστάμενο παλιοδρόμο? Θα μπορούν να υπάρχουν οι μελέτες και να κάνουν μια τέτοια προσπάθεια, ούτως ώστε να μην περπατάνε οι άνθρωποι. Δεν έχουν πεζοδρόμιο στην παλιά Εθνική. Μέσα στον Πλατανιά δεν έχει πεζοδρόμιο. Να μην περπατάνε στον δρόμο και να σκοτώνονται και να τραυματίζονται.
Μία άλλη πρόταση που μου έχει έρθει είναι αυτή που λέει ότι να ενωθεί, που έγιναν οι μεγάλες πλημμύρες, κύριε Κασελάκη, να ενωθεί ο δρόμος που πάει στα Μεσκλά και να βγαίνει κάτω και να είναι δρόμος απείρου κάλους. Πώς έχουν στη Γερμανία τη Ρομάντισε Στράσε και είναι η Ρομάντισε Στράσε ένας δρόμος με πολύ ωραία δέντρα. Έγινε αυτό. Στην Αγιά, έχω την εντύπωση. Κάτι σαν αυτό που μας περιγράφει. Αλλά γιατί να μην το κάνουμε. Δηλαδή, ας μαζευτούμε όλοι, ας πούμε τις προτάσεις μας και τα οράματα, επειδή χρησιμοποίησατε αυτή τη λέξη, που το όραμα δεν είναι ανάγκη να είσαι και ειδικός και να είσαι τεχνοκράτης και να είσαι μελετητής και μηχανικός. Είναι πολύ ωραία. Το έθεσα έτσι, ξέρετε, ναι. Γιατί επειδή πολλοίς κόσμος λέει ότι λείπει το όραμα από τους πολιτικούς, τα τελευταία πολλά χρόνια. Αν έχετε ολοκληρώσει, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κλονιζάκη. Αν το βάλετε έτσι γενικά για όραμα, φανταζόμαστε μία πόλη, μία έναν νομό, όπου δεν θα υπάρχουν άνεργοι. Παραδεισένιο. Παραδεισένιο, όπου δεν θα υπάρχουν άνεργοι, όπου ο καθένας με χαμόγελο θα πηγαίνει στον χώρο εργασίας του, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αμείβεται αξιοπρεπώς, έτσι ώστε να του δίνει τη δυνατότητα να παρέχει στην οικογένειά του αυτά που οφείλει να παρέχει. Αν το θέσουμε σε πιο ρεαλιστική βάση. Σε πιο ρεαλιστική βάση, θα έλεγα το εξής, ότι θα πρέπει να ασκήσουμε πολιτικές οι οποίες θα ενισχύσουν τομείς, όπως αναφέρα και προηγουμένως, τα αγροτικά προϊόντα, τα κτηνοτροφικά προϊόντα κλπ. Όπου στην ουσία έχουμε και μία ιδιαιτερότητα, όχι στη λογική του ευχολόγιου, αλλά στη λογική ότι είναι προϊόντα τα οποία έχουν μία, θα έλεγα, προστιθέμενη αξία, ευχαριστώ πολύ, προσφέρουν σε αυτό που λέμε προϊόν. Ενίσχυση του τουρισμού και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τουρισμού, όπου να δώσουμε όθηση σε αυτούς τους ανθρώπους, στους μικροεπαγγελματίες, στις μικρές επιχειρήσεις τουρισμού, να δώσουν όθηση στην οικονομία και να αναπτυχθεί η οικονομία. Και επίσης κάποια έργα υποδομής βασικά, αλλά μια κατεύθυνση που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι τις ανάγκες αυτών που θα έρθουν να τοποθετήσουν δίθεν κεφάλαια. Κυρία Βαγιονάκη. Εγώ θέλω να φαντάζομαι ένα νομό και παλεύουμε γι' αυτό ήδη από τώρα, όπου οι άνθρωποι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην υγεία, ελεύθερη πρόσβαση στην παιδεία και οι δομές που έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσονται προς αυτή την κατεύθυνση και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, αλλά και στα θέματα της παιδείας, να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο. Θέλω ένα νομό που θα στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματά του. Αναφέρομαι στο θέμα του περιβάλλοντος, μίλησα και προηγουμένως, και συνάδεμένο με το περιβάλλον θα αναπτύσσεται και ο πρωτογενής τομέας και ο τομέας του τουρισμού. Και γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για τις πεζοπορικές διαδρομές και όλα αυτά τα πράγματα και κυρίως ένας τέτοιο που να την απολαμβάνουν πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι Χανιώτες. Δηλαδή, ο τόπος μας θέλουν να είναι τέτοιος που να τον απολαμβάνουν πρώτα απ' όλα οι ίδιοι άνθρωποι που μένουν εδώ, που ζουν εδώ. Και τέλος θέλω ένα χώρο όπως είναι η πόλη μας, αλλά όχι μόνο η πόλη μας, αλλά και τα διάφορα σημεία του νομού, που θα σέβεται τον πολιτισμό και το πολιτιστικό περιβάλλον και τη μεγάλη σημασία που έχει για τον νομό μας, από τα Νεώρια και την παλιά πόλη μέχρι την Απτέρα, μέχρι την μέχρι το Σέλινο, μέχρι τα σοβαρά μνημεία τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλο τον νόμο μας. Και επίσης ένα θέλω να αναπτυχθεί σε σχέση και με τον πολιτισμό αλλά και την παράδοση και η ιστορική μνήμη. Διότι ο νομός μας είναι ένας νομός που έχει ιστορική μνήμη βαριά και έχει σημασία ειδικά στις μέρες που περνάμε αυτή η ιστορική μνήμη να έρχεται στη σημερινή πραγματικότητα. Κύριε Κασελάκη. Καταρχήν να απαντήσω στην κυρία Βαγιονάκη όσο αφορά την ελεύθερη πρόσβαση στην παιδεία. Κύριε Βαγιονάκη, ενδεχομένως ώρες και φορές θα πρέπει... Για την παιδεία. Όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο όσο αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πού είσαστε?
Στη είσαστε δημόσια από... παιδεία προφανώς. Στη δημόσια δεν μπορεί να υπάρξει ελεύθερη πρόσβαση γιατί είναι με εισαγωγικές εξετάσεις, κυρία μου. Οπότε καταλαβαίνετε. Σε εμάς μέσα στο πρόγραμμά λοιπόν, μας είναι μελλοντικά να μην υπάρχουν. Α, μελλοντικά να μην υπάρχουν εξετάσεις. Αυτό είναι ευχάριστο. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, είναι όλες οι βαθμίδες. Όλες οι βαθμίδες. Ναι, δυστυχώς όμως δεν. Είναι σχολική παιδεία. Ακούστε είναι με αυτό, αυτό ακριβώς. Εδώ σας θέλω και εσάς, κύριε Κλονιζάκη, γιατί δεν γίνεται τα περιφερειακά λύκεια ενδεχομένως να μην έχουν τους καθηγητές στο μάθημα κατεύθυνσης το Δεκέμβριο μήνα. Έχει συμβεί, κύριε Βαγιονάκη. Ναι, αλλά όταν δεν έχετε κάνει τίποτα. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Από την τεχνική παιδεία, για όνομα του Θεού. Έτσι ώστε να δώσουμε όθηση πραγματική, ουσιαστική ανάπτυξη, να το πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσω και εγώ μια λέξη. Επειδή ζω και εργάζομαι στην Ενδοχώρα, επιτρέψτε μου. Που δυστυχώς τα σχολεία σταδιακά κλείνουν. Και ήταν σχολεία που είναι κάποια χρόνια, τα οποία είχαν μαθητές. Σταδιακά αυτές συγκεντρώθηκαν σε ημιαστικά κέντρα περιοχών και διαλύθηκαν σχολεία. Κύριε Κλονιζάκη, τα γνωρίζω. Και αυτά ρημάζουν, ας πούμε. Πάρα πολύ πηγαίνετε καλά. Πηγαίνετε στα Ρούματα, πηγαίνετε στο Σέρβι, από εδώ που θα δείτε. Εντάξει, γιατί ζω και εργάζομαι στην Ενδοχώρα. Αλλά θέλετε να σας πω, εδώ είναι και η δυνατότητα της πολιτείας να δώσει την ευκαιρία ώστε να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία και να μην υπάρχει αυτό το μπλοκ που γίνεται. Αλλά όσο αφορά και τις υποδομές, σας έλεγα το εξής. Πέρα από τον βόρειο οδηγικό άξονα, τη σύνδεση του αεροδρομίου με, το... με τον βόρειο οδηγικό άξονα, δεν μπορούμε να μην ελπίζουμε σε μια αισθητική και οπτική αναβάθμιση της πόλης μας και του νομού μας. Δεν γίνεται, εάν θέλουμε να είμαστε μια πόλη όπου ο επισκέπτης θα έρχεται, θα απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, πρέπει να του δίνουμε και αυτό το οποίο τουλάχιστον μπορούμε να του δώσουμε. Άρα, υστερούμε πάρα πολύ. Δεύτερο, και βέβαια το πετυχαίνουμε, αυτό θα ήθελα να σας πω, όταν δώσουμε και τη δυνατότητα στον επιχειρηματία να πληρώνει λιγότερους φόρους, ώστε να μπορεί να επενδύει στην ίδια την επιχείρηση. Δηλαδή, όσο αφορά τον τουριστικό κλάδο, θα μπορούσε να γίνει το εξής. Να μειώνεται η φορολόγηση των επιχειρήσεων με την υποχρέωση να έχουν την αισθητική και οπτική αναβάθμιση των δομών τους. Τρίτο, όσο αφορά η κυρία Κουρουπάκη αυτό που λέγατε και εσάς με βρίσκετε απόλυτα σύμφωνο γιατί έχω κάνει πρόταση όσο αφορά τη σύνδεση από Γεράνη μέχρι Μεσκλά, αν θέλετε την παραποτάμια σύνδεση, ήταν μια πρόταση που έχω κάνει το 2011. Αν θέλετε ακόμα, μπορώ να σας πω ότι ο παλιός και πολυσυζητημένος Χάντακας, βέβαια ανήκει και αυτός στο Δήμο Πλατανιά στην ευρύτερη περιοχή, θα μπορούσε να αναπτυχθεί ιχθυοκαλλιέργεια, αν θέλετε, με οποιαδήποτε ανάπτυξη γύρω, αλλά ένα από τα σημαντικότερα πράγματα είναι η κάθετη διασύνδεση του νομού. Αν δεν δώσουμε τη δυνατότητα στον επισκέπτη να εισέλθει στην Ενδοχώρα, ενδεχομένως το μόνο που κάνουμε είναι να πνίγουμε τις περιοχές. Και συμφωνείτε σε πολλά πάντως με την κυρία Κουρουπάκη, κύριε Κασελάκη. Είναι και προτάσεις. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη δήλωση της κυρίας Γεννηματά. Όχι, έχει να κάνει με προτάσεις που έχω κάνει σε επίπεδο Δήμου Πλατανιά από το 2011. Και χαίρομαι. Υπάρχει ένα κοινό πεδίο. Υπάρχει ένα κοινό πεδίο. Υπάρχει ένα κοινό πεδίο. Είναι τα πιο ωραία χωριά και είναι, θέλουμε να έχει τα πράγματα. Εσύ δεν έχουμε τα ίδια αρώματα. Ίσως έχει σημασία να πούμε ότι υπάρχει ήδη προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Για ΒΟΑΚ αλλά για κάτι άλλο. Να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση, να μην σταθούμε μεταξύ σα διαλόγου. Κυρία Βαγιονάκη. Και προβλέπετε επίση ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Επίσης προβλέπεται η δημιουργία καινούριας γέφυρας που θα συνδέει την... Κυρία Βαγιονάκη, επιτρέψτε μου να σας πω. Πρώτα κάνουμε την οριοθέτηση του ποταμού. Τα χρήματα... Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, η διοθέτηση του ποταμού είναι μία άλλη. Είναι στην επόμενη φάση, η οποία πρέπει να προχωρήσει. Συμφωνώ απόλυτα. Ήδη υπάρχει βέβαια στον ποταμό η μελέτη για τον Ταυρονίτη.
Τώρα προχωράει, ξέρω ότι προχωράει και για τον Κιλιά. Ναι, η οριοθέτηση, κατάλαβα. Καταλαβαίνω πολύ καλά και το έχουμε μιλήσει. Τώρα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Θέλω όμως να πάμε παρακάτω να σας απευθύνω ένα προσωπικό ερώτημα, μιας και ο χρόνος μας εξαντλείται σε λίγο. Οπότε καλό είναι να ακούσει ο κόσμος τι διαφορετικό έχετε να προτάξετε εν ώψη της αναμέτρησης της 7ης Ιουλίου. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κασελάκη. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν υποθέσουμε ότι απευθύνεστε αυτή τη στιγμή σε έναν αναποφάσιστο ψηφοφόρο των Χανίων, πέρα από πολιτικά προγράμματα, οικονομία και τα λοιπά, τα οποία έχουμε ακούσει από τους αρχηγούς των κομμάτων, σε προσωπικό επίπεδο, για ποιο λόγο να επιλέξει κάποιος τον Γιάννη Κασελάκη από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας? Θα πρέπει να επιλέξει τον Γιάννη τον Κασελάκη και θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι δεν θα τον απογοητεύσει ούτε ο Γιάννης ο Κασελάκης, ούτε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύντομος. Κυρία Βαγιονάκη. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εμείς είχαμε και έχουμε ένα όραμα. Η αλήθεια είναι ότι μετά το Σεπτέμβρη του 2015 τσαλακωθήκαμε αρκετά όσον αφορά τα θέματα, το όραμα που είχαμε. Και όμως είχαμε την δημοκρατική ευθύνη και πήγαμε το Σεπτέμβρη μετά από το μνημόνιο και ζητήσαμε την έγκριση για αυτό το πρόγραμμα και μας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Προσπαθήσαμε ακόμα και μέσα στην κρίση να κάνουμε πράγματα οραματικά για την αριστερά, όπως ήταν και αυτό έχει τη σημασία του, όπως είναι η πρόσβαση των ανασφάλιστων συμπολιτών μας στην υγεία. Ήτανε όχι μόνο αυτό, όπως ήταν το θέμα της αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης. Στα 750 εκατομμύρια βρήκαμε τα χρήματα όταν μπήκαμε και έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια που ασχολούνται σήμερα με το κοινωνικό κράτος. Ειδικά μετά από την έξοδο καταφέραμε να βγούμε από το μνημόνιο. Και μην νομίζετε ότι ήταν δεδομένο από την αρχή. Και μετά από αυτό θεσπίσαμε μια σειρά μέτρα, τα οποία μέτρα ήταν στην κατεύθυνση των απόψεων αν θέλετε, μιας αριστερής πολιτικής, στήριξης της κοινωνίας και η προσπάθεια, τα όποια ωφέλη θα υπάρχουν από την ανάπτυξη, να στραφούν σε αυτούς που πραγματικά την έχουν ανάγκη. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταθεροποιημένο δρόμο. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τη γνώμη, έχουμε και έχουμε όλες τις δυνάμεις, έχουμε αποδείξει εξάλλου, δεν έγινε πολλή συζήτηση για τα θέματα τα εθνικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε αποδείξει ότι λύσαμε και με πολιτικό κόστος χρονίζοντα θέματα στον τομέα αυτό και έχουμε κρατήσει σήμερα την Ελλάδα σαν χώρα ειρήνης και ασφάλειας. Και αν έρχονται πολλοί τουρίστες εδώ, ένας λόγος είναι εξαιτίας και της ασφάλειας που υπάρχει. Η Ελλάδα ήταν πάντα μια τέτοια χώρα, δεν το κατορθώσατε εσείς βέβαια. Σε προσωπικό επίπεδο, δύο κουβέντες. Μου αναπτύξατε και πάλι την φιλοσοφία και το πλαίσιο του πολιτικού λόγου του κόμματος που εκπροσωπείτε. Όπως ξέρετε, είμαστε συλλογικά λοιπόν. Η δικιά μας η προσωπική προσπάθεια εντάσσεται μέσα στο συλλογικό αγώνα. Μάλιστα, και επομένως αυτό που ζητάω από τους συλλεθεωτές είναι να ψηφίσουν, να σκεφτούν καταρχήν, γιατί δεν είναι εύκολο να διακρίνεις πολλά πράγματα μέσα στον οριμαχνοτόν των ΜΜΕ που υπάρχει σήμερα, να διακρίνεις όμως τι είναι αυτό το πρωτεύον, τι είναι το δευτερεύον, να μην ξεχνάσουμε, μην ξεχνάμε το παρελθόν. Δεν υπάρχει μέλλον αν δεν υπάρχει παρελθόν. Και με το χέρι της στην καρδιά, πραγματικά, να ψηφίσουν ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαγράψατε το παρελθόν προηγουμένως, όμως, κύριε Βαγιονάκη. Κύριε Κλονιζάκη. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, λέγοντας ότι οι εκλογές αυτές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Κρίσιμες όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα, αλλά και ποιος θα αποτελέσει το αποκούμπι του κόσμου της εργασίας την επόμενη μέρα. Θα κάνω ένα κάλεσμα στον κόσμο αυτό να κλείσει τα αυτιά του στα ψευτοδιλήμματα τα οποία κάποιοι έχουν θέσει. Οι πολιτικές που θα ακολουθήσουν είτε Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συγκεκριμένες. Θα κάνω ένα κάλεσμα στον κόσμο να κλείσει τα αυτιά του στα κόμματα που έρχονται και παρέρχονται, όπως αυτά που εμφανίζονται με ωραία λόγια,
πάλι στο πολιτικό σκηνικό, προκειμένου με κάποιο τρόπο να είναι ένα μικρό ή μεγάλο ανάγχωμα στην όποια αντίδραση, στην όποια αγανάκτηση του κόσμου της εργασίας. Καλώ τον κόσμο να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, καλώ τον κόσμο που προέρχεται είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία και από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, να δώσουν δύναμη σε αυτό το κόμμα. Σε αυτό το κόμμα, το οποίο δεν θα είναι μόνο ένα κόμμα που θα στηρίξουν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, αλλά ένα κόμμα το οποίο θα σταθεί δίπλα τους την επόμενη μέρα. Κουκουέ ισχυρό, η δύναμή σου την επόμενη μέρα. Επιτρέψτε μου να προσθέσω όσο αφορά το κοινωνικό κράτος, το οποίο είπε ο κ. Χρυλιτσάκης, ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία από σύστασή της, με αρκετά νομοθετήματα και προεδρικά διατάγματα, έχει ευεργετήσει ιδίως την πολυτεκνή οικογένεια. Και προκαλώ όποιον θέλει. Θέλω για το κοινωνικό κράτος, κύριε Κασελάκη. Και αλλά είναι, αναφέρεται όμως συγκεκριμένα. Θα προκαλέσω, θα σας προκαλέσω. Δεν μόνο προς τα εκείνη τη μεριά. Υπάρχουν και άλλες. Θα μπορούσα να σας απαντήσω. Άκουσε, κυρία Βαγενάκη, θα μπορούσα να σας απαντήσω. Αν θέλετε, εγώ σας και όσο αφορά το χώρο της υγείας. Επειδή όμως είμαι ενδεχομένως. 200 βοηθήματα μέσω 120 φορέων. Είναι λίγο άνηση για την κυρία Κουρουπάκη. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι σας άκουσε, πρέπει να της δώσουμε το λόγο. Είναι όμως ισότιμη μεταξύ μας, γιατί είναι συνάδελφος. Να την ακούσουμε λοιπόν. Πραγματικά το μήνυμά μου στους χανιώτες είναι ένα μήνυμα συναισθηματικό. Δεν είναι πολιτικό. Πολιτικό ήταν την πρώτη φορά που ήρθα στα Χανιά, πριν 13 χρόνια. Με αντιμετώπισαν καλά οι χανιώτες. Οι Χανιώτες είναι άνθρωποι ευγενικοί και πραγματικά έχουν υψηλό πολιτικό κριτήριο. Όταν τους εκπροσώπησα το 2011 στην Ελληνική Βουλή, ήταν πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Όμως, για λόγους που όλοι γνωρίζετε, υπήρχαν μέρες που ερχόμουν στα Χανιά και μου δημιουργούσαν μεγάλη πίκρα, μεγάλη θλίψη, γιατί έξω από το νοσοκομείο, αυτό που υπερασπιζόμαστε όλοι, είχε μια αφίσα με το πρόσωπό μου και των άλλων τριών συναδέλφων των κοινοβουλευτικών και έλεγε ότι είμαστε ανεπιθύμητοι. Ήταν οι λεγόμενοι αγανακτισμένοι. 5 μήνες μετά που ορκίστηκα, μου έσπασαν το γραφείο και τα διέλυσαν όλα. Ήμουνα 5 μήνες βουλευτής. Πλήρωσα τις πρακτικές των συναδέλφων που ήταν 30 χρόνια βουλευτές εδώ. Δεν το έβαλα κάτω, δεν λύγησα, έβαλα πλάτη, γιατί τα νοιάζομαι τα Χανιά. Γιατί τα Χανιά είναι ο τόπος της καρδιάς μου. Θεωρώ ότι ψήφος στο πρόσωπό μου και ψήφος στο κίνημα αλλαγής σημαίνει ψήφος στην ισχυρή φωνή, στη φωνή, δίνει ισχυρή φωνή στους εργάτες, στον κόσμο της εργασίας, στον κόσμο της επιστήμης, στη νέα γενιά των Χανίων, σε όλο τον κόσμο που ξέρει και νοιάζεται και αγαπάει τα Χανιά. Γιατί και εγώ έχω απέραντη αγάπη για τα Χανιά. Θα ήθελα να μου πείτε ένα έργο για τα Χανιά, το οποίο θα θέλατε να προχωρήσει και να έχει την υπογραφή σας. Κύριε Βαγιονάκη. Νεόρια. Είπα ένα, γιατί είναι πολλά σε εκκρεμότητα. Νεόρια είπα. Τα νεόρια είναι πολλά. Αλλά το έργο είναι ένα. Το έργο είναι ενιαίο. Συμπυκνωμένο έργο. Αποκατάσταση νεόρια. Νομίζω ότι είναι ένας κόρος που είναι σημαδιακός για τα Χανιά, δηλαδή τον ξέρουν όλοι. Και νομίζω ότι, ναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να φτιάξουμε αυτό το μνημείο. Κύριε Κασελάκη. Τι γενικά ο πολιτισμός. Θα ήθελα τα Χανιά να καθιστούν, να μπορούμε να τα κάνουμε κέντρο επιστημονικό της Μεσογείου. Ένα πολυτεχνείο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εισάγει και φοιτητές από άλλα κράτη και αν θέλετε να μπορεί να γίνεται και σε ξενόγλωση γλώσσα. Θεωρώ ότι θα δώσει πνοή στον τόπο μας. Κυρία Κουρουπάκη. Δεν νομίζω ότι τα Χανιά χρειάζονται ένα έργο.
Τα Χανιά είναι η ομορφότερη πόλη, τα Χανιά, και ο νομός ομορφότερος νομός. Δεν υπάρχει φίλος μου, φίλοι μου να έχουν επισκεφτεί τα Χανιά, είτε Έλληνας είτε Αλλοδαπός, και να μην λέει ότι θέλει να ξανάρθει, να μην λέει ότι είναι υπέροχος τόπος, ευλογημένος τόπος. Όταν ήμουν βουλευτής, ήταν μία στις Καλύβες, όταν ερχόσουν από Ρέθυμνο, έπρεπε να πας κάτω να γυρίσεις για να μπεις. Εκεί έχει μία μικρή διάβαση τώρα, που έτρεξα στην Αθήνα, πήγα στο Υπουργείο κυρία Βαγιονάκη και συγκινήθηκα. Αυκαλυδιανή. Ναι. Αυτό λοιπόν μου το πίστωσαν, γιατί πραγματικά το είχαν αλάβει, ενώ είχαν κάνει προφορικές παρεμβάσεις και οι άλλοι συνάδελφοι, αλλά εγώ το πήρα πάνω μου και είπα, δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι που μπαίνουν στις Καλύβες να πρέπει να πάνε παρακάτω και να γυρίσουν και να κάνουν χιλιόμετρα. Και έτσι τώρα έχει ανοίξει αυτό και το θεωρώ, δηλαδή, όταν περνάω από εκεί, λέω, ένα έργο έκανα όταν ήμουν βουλευτής. Ελπίζω ότι θα κάνουμε και πολλά άλλα έργα στα Χανιά, για να μορφύνουμε ακόμη περισσότερο. Κύριε Κλονιζάκη. Επιτρέψτε να μην εξειδικεύσω σε συγκεκριμένο έργο, αλλά μεταφέροντας την εμπειρία μου, και όχι μόνο της περίοδου αυτής ως υποψηφίου βουλευτή, αλλά ως και μηχανικού, θα ήθελα το εξής να πω. Τα Χανιά δεν είναι μόνο η πόλη. Δεν είναι μόνο ο Δήμος Χανίων. Είναι ο Δήμος Φακίων, ο Δήμος Αποκόρωνα, ο Δήμος Καντάνου Σελήνη. Ένα έργο που θα το βάζα στο σύνολό του ως πράξη και όχι ως εξειδίκευση, θα ήταν κάποια στιγμή να πάω στα χωριά του Σελήνου ή στα χωριά του Αποκόρωνα ή στα χωριά των Σφακίων ή στα χωριά, ξέρω και εγώ, της Κισάμου και να δω τις πλατείες ζωντανές από κόσμο. Με ανθρώπους που να μένουν εκεί. Άρα που σημαίνει ότι συνολικά θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει τις υποδομές εκείνες έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να μένουν εκεί. Είναι η αποχή ένας παράγοντας που σας φοβίζει εντός εισαγωγικών στην εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου. Είναι η τρίτη εκλογική αναμέτρηση, κυρία Βαγιονάκη, μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχει κόπωση. Γενικότερα είχαμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να υπάρχει συμμετοχή, όπως καταλαβαίνετε και από την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε. Επομένως, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θέλω να καλέσω τους Χανιώτες και τις Χανιώτισσες να πάρουν μέρος στις εκλογές, ειδικά τους νέους ανθρώπους και τις γυναίκες, ιδιαίτερα θα έλεγα. Αλλά γενικά αξίζει τον κόπο, μια μέρα του χρόνου είναι αυτή. Δηλαδή μια μέρα σε 15 μέρες είναι αυτή η υπόθεση. Ας το θυσιάσουμε, αξίζει, γιατί αυτό που θα κάνουμε έχει σχέση με τη ζωή μας, έχει σχέση με τι πολιτικές θα υπάρχουν από εκεί και ύστερα, αν θα υπάρχουν οι φιλελεύθερες πολιτικές, οι νεοφιλελεύθερες ή θα υπάρχουν μία πολιτική όπου οι άνθρωποι θα μοιράζονται αυτά τα κέρδη, τα όποια κέρδη θα έχει ή όποια ανάπτυξη, διότι σημασία έχουν οι άνθρωποι και εκεί πρέπει να κατευθυνθούν ή όποια ανάπτυξη, ή όποια οικονομία, τα όποια βήματα γίνουν, που εγώ πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα σε ΣΥΡΙΖΑ να γίνει στο μέλλον. Κύριε Κασελάκη. Σίγουρα είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού που δεν σεβάστηκε τα μπάνια του λαού, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Θα μπορούσε να κάνει τις εκλογές πολύ πιο νωρίς, γνώριζε ποια είναι η κατάσταση της χώρας. Εγώ καλώ τους Χανιώτες να πάνε να ψηφίσουν 7 Ιουλίου. Θεωρώ ότι να αφιερώσουμε μία ώρα για το μέλλον που θα είναι καθοριστικό για μας και για τα παιδιά μας είναι πολύ σημαντικό. Άρα αφιερώνουμε αυτήν την ώρα να πάμε να ψηφίσουμε. Κυρία Κουρπάκη. Θέλω να πω μία φράση που είπε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέτρος Σάντζες. Είπε, αν δεν πάμε την Κυριακή να ψηφίσουμε, κάποιοι άλλοι θα πάνε για μας. Έτσι είπε. Επίσης θέλω να απευθυνθώ και στους 17χρονους που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Και στις προηγούμενες εκλογές, κυρία Βαγιονάκη, είχαμε αποτέλεσμα 13% στη Χρυσή Αυγή από τους νέους. Και αυτό σημαίνει ότι είτε αποστρέφονται την πολιτική, έχουν κουραστεί να βλέπουν εμάς που ανήκουμε στα κόμματα του παραδοσιακού δημοκρατικού τόξου, είτε ότι εκφράζουν μια δυσαρέσκεια και μια αντίδραση. Χρειάζεται να το αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό της ψήφου, γιατί πρόκειται για το μέλλον τους, για το αύριο.
Κύριε Κλονιζάκη, να κλείσουμε εσάς, ναι, την απόψη της συζήτησης. Κύριε Βαδογιαννάκη, ζούμε σε ένα τόπο στον οποίο κάποιοι άνθρωποι έδωσαν και τη ζωή τους για να έχουμε στο δικαίωμα αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε εδώ, να είμαστε υποψήφοι βουλευτές, αλλά και να έχουμε και το δικαίωμα και να ψηφίζουμε. Η ψήφος είναι ένα κρίσιμο εργαλείο. Ένα κρίσιμο εργαλείο που δεν δίνει μόνο την κατεύθυνση για το ποιος θα κυβερνήσει, αλλά και ποιος θα σταθεί απέναντι σε πολιτικές που κάποιοι άλλοι προσπαθούν να εφαρμόσουν. Το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του κόσμου. Και θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος αυτούς που απέχουν. Πολύ μεγάλο λάθος κάνουν. Επομένως, καλώ τον κόσμο να πάει στις εκλογές, να ψηφίσει και να επιλέξει όχι μόνο το ποιος θα τον κυβερνήσει, αλλά και ποιος θα σταθεί δίπλα του ως αντιπολίτευση την επόμενη μέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας απόψε εδώ. Καλή συνέχεια μέχρι τις 7 Ιουλίου. Να ευχαριστήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.